Περισσότεροι από τους Αθηναίους ήταν οι τουρίστες σήμερα Κυριακή του Πάσχα στο κέντρο της Αθήνας. Αν και το Μουσείο της Ακρόπολης αλλά και ο Παρθενώνας δεν δέχονταν επισκέπτες, αρκετοί ήταν αυτοί που πέρασαν να δουν έστω και από απόσταση τα μνημεία. Τουρίστες από κάθε γωνιά του πλανήτη προτίμησαν να επισκεφθούν τώρα την Ελλάδα για να πάρουν γεύση από τα έθιμα του Πάσχα, αλλά και για να αποφύγουν τις πιο υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Because we have some free time, because we are retired. And to see a little bit of the Orthodox Easter was interesting as well. We're not Orthodox ourselves. Παρά το γεγονός πως ακόμα δεν έχει μπει καν το καλοκαίρι, το κέντρο της Αθήνας φύζει από τουρίστες. Πολλοί προτιμούν να επισκεφθούν την Ελλάδα αυτή την περίοδο του χρόνου λόγω του καλού καιρού. Αρκετοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν την Αθήνα ως ενδιάμεσο σταθμό για κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας, χωρίς όμως να λείπουν και εκείνοι που παραμένουν στην πρωτεύουσα, απολαμβάνοντας την έλλειψη πολυκοσμίας. Job allowed me and they told me that the weather was perfect right now. We are going to go up to Thessaloniki in a few days. Well, it's very nice. I've been here for summer and for vacation, but Athens is very nice cultural place and all the historic sightseeing. It was very nice to come and see. So I heard it's really hot in the summer, but I actually just came here because my friends from Seattle are meeting me in Klybnos. Σύμφωνα με τον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, η υψηλή επισκεψιμότητα των ημερών του Πάσχα προειδεάζει για τα όσα θα ακολουθήσουν, καθώς το 2023 τα ταξιδιωτικά έσοδα αναμένεται να είναι υψηλότερα ακόμα και από τα αντίστοιχα της περσινής σεζόν. Το 2023 νομίζω ότι θα πάμε σε 10 με 20% παραπάνω έσοδα από το 2022, ναι. Αν και η περίοδος τουριστική ξεκίνησε 1η Μαρτίου, θυμίζω, έτσι. Ανάσα στον τουρισμό έδωσαν και οι πληρότητες που άγγιξαν το 100% από Έλληνες που εγκατέλειψαν το κλεινό νάστι για τις ημέρες του Πάσχα.